Ειδικά στη φάση τώρα που εξελίσσεται από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία όσον αφορά την επιμόρφωση ειδικά του ΕΦΑΣΕ για τις αναπτυξιακές ηλικίες, πιστεύω ότι γίνεται μια προσπάθεια σε όλη την Ελλάδα να υπάρξει μια επιμόρφωση όσον αφορά τους νέους υποψήφιους προπονητές. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι ειδικά εδώ τώρα στην Καστοριά που ήταν και η τελευταία ομάδα που έχω παίξει και είναι πολύ σημαντικό αυτό για μένα. Μετά από 18 χρόνια ξαναεπανέρχομαι σαν εκπαιδευτής. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε 42 υποψήφιους προπονητές, 6 κορίτσια, γιατί δίνουμε και μεγάλη βάση όσον αφορά το γυναικείο ποδόσφαιρο. Θεωρώ ότι οι τρεις εκπαιδευτές πρέπει να δώσουμε τα πάντα έτσι ώστε τις γνώσεις αυτές να τις δώσουμε στους υποψήφιους προπονητές και αυτοί να τις δώσουν από την πλευρά τους στους μικρούς νέους ποδοσφαιριστές οι οποίοι τόσο ανάγκη το έχουν, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόβλημα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Βλέπουμε ότι οι αρκετές ακαδημίες δεν πάνε καλά και αυτό οφείλεται στην εκπαίδευση, οφείλεται στο ότι δεν υπάρχει ανάλογη επιμόρφωση. Γι' αυτό άλλωστε είμαστε εδώ. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην 8η-9η τη μέρα. Πάμε πολύ καλά όσον αφορά και το πρακτικό κομμάτι, το οποίο ο κ. Τρανταφύλλο, πρόεδρος της ΕΠΣ Καστοριάς, με το Διοικητικό Συμβούλιο φροντίζει να έχουμε όλες τις ανέσεις και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας. Κάνουμε λοιπόν τις πρωινές προπονήσεις και τις παρουσιάσεις πρακτικές στο γήπεδο της Χλώης. Το απόγευμα βλέπετε ότι είμαστε σε ένα καταπληκτικό χώρο εδώ που μπορούμε να γίνουν άνετα οι θεωρίες και αυτό είναι πολύ σημαντικό και για τους υποψήφιους προπονητές αλλά και για εμάς τους εκπαιδευτές. Από εκεί και πέρα, εμείς από την πλευρά μας οφείλουμε να δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό, έτσι ώστε να μπορέσουν αυτοί οι υποψήφιοι προπονητές αύριο μεθαύριο, παίρνοντας το δίπλωμα που έφασε, να πάνε στις ακαδημίες που δουλεύουν, να πάνε στις ομάδες τους, έτσι ώστε να μπορέσουν και αυτοί από την πλευρά τους, τη στιγμή που έχουμε και νέους και αξιόλογα παιδιά εδώ, όσον αφορά το υλικό, να μπορέσουν να δώσουν τις γνώσεις στα νέα παιδιά. Κύριε Ροδανίδη, πόσο σημαντικό είναι που γίνεται στην Καστοριά και πόσο μπορεί να βοηθήσει αυτό στο ποδόσφαιρο εδώ της περιοχής μας? Κοιτάξτε, να δείξω, ξέρουμε πολύ καλά η Καστοριά. Παλαιότερα υπήρχε μια ομάδα αλφαεθνικής, όπου αυτή την ομάδα βγήκαν πολύ αξιόλογοι ποδοσφαιριστές. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι η ομάδα σαν Καστοριά δεν υφίσταται. Σταμάτησε το προσινό πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Υπάρχει μια ομάδα, η Καλυθέα, από ό,τι έμαθα, η οποία του χρόνου θα αγωνίζεται στην ΑΕ κατηγορία. Τα σωματεία, τα αεραστεχνικά έχουν λιγοστέψει πάρα πολύ. Και αυτό δυστυχώς κάνει το δύσκολο το έργο της ΕΠΣ Καστοριάς. Γιατί τη στιγμή που όταν υπάρχουν ομάδες Β' Εθνική, Α' Εθνική, Γ' Εθνική και υπάρχουν και περισσότεροι προπονητές, αυτό δίνει το έναυσμα έτσι ώστε να υπάρχουν περισσότεροι προπονητές να θέλουν να έρθουν να επιμορφωθούν. Άρα λοιπόν το πρώτο που μπορούμε να κοιτάξουμε εδώ στην Καστοριά είναι να υπάρξουν ομάδες να είναι σε μεγάλες κατηγορίες, αν είναι εφικτό και στην Super League, που το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, έτσι ώστε όλο το ποδόσφαιρο της Καστοριάς και το ερασιτεχνικό και το επαγγελματικό να αναβαθμιστούν σε δίκιο σημείο ώστε να οι προπονητές οι οποίοι βγαίνουν να είναι και περισσότεροι, τη στιγμή που θα υπάρχουν περισσότερες ομάδες, θα είναι σίγουρα και πιο αξιόλογοι και θα υπάρχει ο ανταγωνισμός μέσω των προπονητών, έτσι ώστε όλο το ποδόσφαιρο και στο προπονητικό κομμάτι αλλά και στο κομμάτι των αναπτυξιακών ηλικιών και το ποδόσφαιρο Super League Β' Εθνικής Γ' Εθνικής να υπάρχει τέτοια ανάπτυξη το οποίο να είναι καλό για το ποδόσφαιρο. Αυτό έχουμε εγώ μέσα από την καρδιά μου, αυτό θέλουμε να κάνουμε εμείς και σε μια κριτική περιοχή όπως είναι η Καστοριά. Υπάρχει και σκέψη να έρθει μετά από λίγο χρονικό διάστημα και το ΕΦΑΒΙΤΑ, το οποίο θα δώσει μεγάλο έναυσμα και σε άλλους προπονητές από τις διάφορες περιοχές να έρθουν, έτσι ώστε να όλοι μαζί να μπορέσουμε να βελτιώσουμε το ελληνικό ποδόσφαιρο, το οποίο ξέρουμε πολύ καλά ότι τα τελευταία χρόνια δεν πάει καλά. Και πρέπει να δώσουμε μεγάλη βαρύτητα στις μικρές αναπτυξιακές ηλικίες, στις ακαδημίες, στο παιδικό ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο, ειδικά στη Super League, που παίζεται K19, K17, K15, όπου και είναι πιο επαγγελματικό, αλλά και στις κατηγορίες, στις μικρότερες, Β' Εθνική, Γ' Εθνική, όπου και εκεί παίζουν νεαροί ποδοσφαιριστές Έλληνες, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πιστεύω ότι είναι κάτι πολύ, πολύ ωραίο αυτό που κάνει η ΕΠΟ καταρχήν. Με βάση αυτά που είδα στη σχολή, μάθαμε πάρα πολλά καινούργια πράγματα. Πράγματα που δεν τα ήξερα, δεν τα είχα ακούσει άλλη φορά. Είναι ένα πολύ, πολύ καλό βήμα της ΕΠΟ και επίσης και πολύ καλή δουλειά από την ΕΠΣ γίνεται που έφερε αυτή τη σχολή εδώ πέρα. Έπρεπε κάποια στιγμή το τοπικό να αναβαθμιστεί και να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Πολύ καλή κίνηση, ξαναλέω, από την ΕΠΣ και με βάση την εμπειρία που είχα και αυτά που ακούμε εδώ πέρα, πιστεύω ότι θα κάνει καινούργια αρχή για να πάει και το ποδόσφαιρό μας αρκετά μπροστά. Να μπουν οι βάσεις στην ουσία.
να ξεκινήσουμε από τις βάσεις, από τις ακαδημίες, από το τοπικό πρωτάθλημα. Και πιστεύω ότι θα έχουμε πολύ καλή εξέλιξη. Καταρχήν είμαι πολύ χαρούμενη που επιλέχθηκα σε αυτό όλο. Ήταν να πάω πέρυσι και να το δώσω στα Ιωάννινα, αλλά κάτι προέκυψε και δεν μπόρεσα να πάω. Φέτος που βγήκε εδώ, στην πόλη μας, είμαι πολύ χαρούμενη να έχω αυτό το ευτύχημα, γιατί τελείωσα και από το ΙΕΚ μου, οπότε είμαι εδώ μόνιμα. Είμαι πολύ χαρούμενη που έχω πάρει μέρος, έχω μάθει πολλά, έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα και συνεχίζω ακόμα για να μαθαίνω. Καθημερινά μαθαίνω όλο και κάτι καινούργιο που δεν ήξερα τίποτα στην ουσία για το ποδόσφαιρο, το πώς προπονείς, το πώς είναι ένας προπονητής. Τελικά είναι δύσκολο το να είσαι προπονητής, αλλά σιγά σιγά θα το παλέψουμε και ελπίζω να πάρω αυτό το πτυχίο και να μπορέσω να προπονώ ηλικίες και να εξειδικευτώ και πιο πάνω. Πήρα την απόφαση να έρθω στην Καστοριά και να παρακολουθήσω αυτά τα σεμινάρια. Επειδή ένας προπονητής μου, ο οποίος με αξιολογεί κάθε εβδομάδα, μου πρότεινε να ακολουθήσω και τα δύο πράγματα, και ποδοσφαιριστής και προπονητής. Και πιστεύω ότι αυτό που παρακολούθησα εδώ πέρα θα με μορφώσει και στο παιχνίδι μου μέσα. Όπως έμαθα πολύ χρήσιμες πληροφορίες για τις πάσεις, για τα κοντρόλ, για τα βασικά πράγματα που κανένας δεν μας τα έχει μάθει πλέον. Πώς φαίνονται τα μαθήματα, είναι δύσκολα? Είναι δύσκολα τα μαθήματα. Ικανοποιημένος κιόλας αν είσαι? Ναι, είμαι πολύ ικανοποιημένος. Το μόνο κομμάτι είναι ότι υπάρχει πολύ κούραση και πολύ πίεση. Όχι από τους καθηγητές, αλλά από την κατάσταση γενικά, γιατί δεν υπάρχει και πολύς χρόνος και όλα αυτά. Εγώ είμαι ικανοποιημένος από τον εαυτό μου. Συνεχίζω μέχρι το τέλος να διαβάζω και έτσι να γράψω όσο πιο ψηλά μπορώ. Η εμπειρία είναι πολύ ωραία. Είναι μοναδική, θα έλεγα. Μαθαίνεις πάρα πολλά πράγματα με αποτέλεσμα να αναιρείς όσα ήξερες πριν για το ποδόσφαιρο σε σχέση με όσα μαθαίνουμε τώρα. Πήρα την απόφαση να ασχοληθώ γιατί ο χώρος με ενδιαφέρει και γι' αυτό και ασχολούμαι άλλωστε τόσα χρόνια με το συγκεκριμένο άθλημα. Και όταν θα έρθει η ώρα να σταματήσω, θα ήθελα να ασχοληθώ με την προπονητική, αλλά σε μικρές ηλικίες, όχι σε μεγάλες ομάδες. Είναι απίστευτοι οι καθηγητές που μας έχουν φέρει. Μαθαίνουμε πάρα πολλά χρήσιμα πράγματα τα οποία μέχρι πριν δεν γνωρίζαμε και δυστυχώς γι' αυτό και στη χώρα μας το ποδόσφαιρο δεν πάει μπροστά αλλά πίσω. Αυτό όμως, αυτά τα μαθήματα, πόσο μπορούν να βοηθήσουν γενικά το ποδόσφαιρο αλλά και το δικό μας εδώ? Μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ γιατί οι βάσεις μπαίνουν από τις μικρές ηλικίες και έτσι βγαίνουν τα ταλέντα αργότερα. Και άμα έχεις μία σωστή ροή στην εκπαίδευση των παιδιών και στη διδασκαλία τους, θα βγουν σίγουρα καλύτερα ταλέντα. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχω καιρό που σκέφτομαι να κάνω κάτι τέτοιο. Σου μαθαίνει πάρα πολλά πράγματα με βάση το ποδόσφαιρο, το πώς πρέπει να κινείσαι, να φέρεσαι, γιατί έχουμε να κάνουμε μικρά παιδιά. Και είναι ένα πολύ καλό πρώτο βήμα και για μένα να έχω ένα πτυχίο προπονητικής, ώστε να μπορέσω να το εξελίξω στην ουσία, αλλά και να βελτιωθώ εγώ σαν παίκτρια με βάση αυτά που έχω μάθει εδώ. Αυτά τα μαθήματα πόσο μπορούν να βοηθήσουν γενικά το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, αλλά και εδώ τοπικά, στην Καστοριά? Υπάρχει πάρα πολύ βελτίωση ατομική, ακόμα και σε δύο εβδομάδες που κάνουμε τα μαθήματα, οπότε φανταστείτε τι θα γίνει σε βάση χρόνου, το πόσο μπορεί αυτό να βελτιώσει γενικά την οτροπία των Ελλήνων προπονητών, γιατί η σχολή είναι βασισμένη σε βασική μεθοδολογία και περιεχόμενα που πρέπει να εκτελούμε. Οπότε θα ανεβούμε σίγουρα επίπεδο αν ακολουθούμε τα βήματα αυτά. Η απόφαση που πήρα να έρθω ήταν γιατί η ζωή δεν έχω μάθει να ρισκάρω για πολλά πράγματα και είναι και μια εμπειρία για μένα αυτό. Στη διαδικασία του έφασε που βρίσκομαι εδώ πέρα, έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα. Πράγματα τα οποία μπορεί να έπαιζα μπάλα και επαγγελματικά και μη επαγγελματικά, να μην τα ήξερα. Αυτό. Πόσο σημαντικό είναι, πόσο μπορούν να βοηθήσουν στο ποδόσφαιρο γενικά αυτά τα μαθήματα και το ότι υπάρχουν και νέοι άνθρωποι που θέλουν να ασχοληθούν με την προπονητική? Είναι πολύ καλό αυτό. Ειδικά που μπαίνουν νεαροί ποδοσφαιριστές και νεαροί άνθρωποι σε νεαρή ηλικία μέσα στον χώρο του ποδοσφαίρου και της προπονητικής. Και αυτό θα βοηθάει για ένα σύγχρονο ποδόσφαιρο. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι πιο μεγάλη ηλικία και ακολουθούν μια παλιά τακτική.
Πρώτη είναι στον χώρο 25 χρόνια. Νομίζω ότι αυτά τα μαθήματα βοήθησαν και θα βοηθήσουν πάρα πολύ όλα τα παιδιά που συμμετέχουν και παρευρισκόμαστε εδώ πέρα με τους εκπαιδευτές οι οποίοι δίνουν το καλύτερο σε αυτό, οι οποίοι και αυτοί έχουν τεράστια εμπειρία στον χώρο και νομίζω ότι θα μας βοηθήσουν σημαντικά. Πόσο σημαντικό είναι που γίνεται εδώ στην περιοχή μας, στην Καστοριά, αυτά τα μαθήματα, αυτή η σχολή? Πάρα πολύ σημαντικό και για το νομό μας. Σε αυτό το σημείο θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην ΕΠΣ Καστοριάς, γιατί με όλα τα παιδιά που έχουν έρθει από πάρα πολλούς νομούς από όλη την Ελλάδα έχουν μείνει ενθουσιασμένοι και από το ξενοδοχείο, από τις εγκαταστάσεις, όπως επίσης και τους παράγοντες και τους φροντιστές του Κάστορα στο γήπεδο. Γενικά από όλη την οργάνωση είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι.